είναι μια ξεχωριστή σεζόν για σένα αυτή που διανύουμε? Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, αλλά ας το θέσουμε έτσι όπως το είπες και εσύ. Ίσως φαίνεται ο προπονητής να μου δίνει ακόμα μια ευκαιρία για τη σημερινή σεζόν. Ελπίζω να συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό που πηγαίνω στα τελευταία παιχνίδια και να μπορέσω με την αξία μου να μείνω στην δεκάδα. Παίζεις φέτος και το μέλλον σου στον ΠΑΟΚ, το νιώθεις έτσι, ένα καινούργιο συμβόλαιο? Όχι, αυτό δεν το σκέφτομαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που πρέπει να κάνω εγώ είναι να πηγαίνω πολύ καλά στην προπόνηση και έπειτα την ευκαιρία που μου δίνει ο προπονητής μέσα στο γήπεδο να την αξιοποιώ όπως κάνω και στην προπόνηση. Γιώργο, αισθάνεσαι ακόμη ότι περνάς από δοκιμασία? Γιατί είπες να αποδείξω ότι πρέπει να είμαι στην δεκάδα, να αποδείξω ότι πρέπει να μείνω στην ομάδα. Αισθάνεσαι ότι περνάς από δοκιμασία? Δεν έχεις δείξει κάποια πράγματα για να θεωρήσεις ότι είσαι πλέον ένα μόνιμο στέλεχος του ΠΑΟΚ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι? Κάθε παίκτης πρέπει να αποδεικνύει και στην προπόνηση αλλά και κυρίως μέσα στο παιχνίδι ότι αξίζει να παίζει, ότι αξίζει να βρίσκει την ενδεκάδα. Όπως και εγώ, αυτό που μπορώ να κάνω και αυτό που έχω ως δυνατότητα να κάνω μέσα στο γήπεδο θα πρέπει να το κάνω, έτσι ώστε για να συνεχίσω να είμαι στην ενδεκάδα. Επαναπτύσσουμε μετά το παιχνίδι με το Πανετολικό, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι ο Γιώργος Κατσικάς είναι μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Εσύ, ακούγοντας τον Αλέ αυτό το πράγμα, πώς νιώθεις, μεγαλύτερες ευθύνες? Σίγουρα με δίνει αυτοπεποίθηση. Θα πρέπει να συνεχίσω έπειτα από αυτές τις δηλώσεις του προπονητή να αποδεικνύω ότι πρέπει να εμπιστεύεται και να συνεχίσει να με χρησιμοποιεί. Τρία καρπούζια σε μια μασχάλη χώρα, Γιώργο. Κύπελλο, πρωτάθλημα και Ευρώπη. Γιατί όχι, όλα είναι δυνατά. Όσο βρισκόμαστε μέσα σε αυτούς τους τρεις θεσμούς, θα πρέπει να δείχνουμε το καλύτερό μας σε αυτό και στο κύπελλο και στο UEFA και στο πρωτάθλημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό μπορούμε για να είμαστε όσο πιο ψηλά. Ας το θέσω λίγο διαφορετικά, αν επιτρέψεις να συγγνώμη. Φτάνουν οι παίχτες για τρεις στόχους? Ας το θέσω διαφορετικά. Το υπάρχον ρόστερ αποτελείται από 27 παίχτες, νομίζω 28. Δεν ξέρω αν είναι αρκετοί ή όχι, ο προπονητής θα το κρίνει αυτό. Δεν ξέρω, ίσως να έχει στο μυαλό του να μείνει με αυτούς τους παίχτες μέχρι το τέλος χρονιάς ή μέχρι τον Ιανουάριο, ας πούμε, αν θέλει να κάνει κάποια προσθήκη. Αυτό είναι καθαρά θέμα προπονητή. Κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι 27 παίχτες είναι αρκετοί για μια ομάδα, για ένα ρόστερ. Οπότε θα πω ότι ναι, ίσως να μην χρειάζεται και κάποια άλλη προσθήκη. Γιώργο, από τη μία εικόνα με τον Όφη, με την Αμό Μίνσκ, ακόμα και με τον Πανετολικό, από την άλλη εικόνα με την ΚΙΚΑΜ. Πού πλησιάζει πιο πολύ ο ΠΑΟΚ? Φυσικά εύχεστε να μονιμοποιηθεί στην εικόνα των καλών εμφανίσεων. Ναι, θα υπάρχουν, πιστεύω, μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος αλλά και τη σεζόν κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας. Έτσι νομίζω, ελπίζω βέβαια να μην υπάρχουν. Αυτό πιστεύω. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος? Ναι, ίσως, ναι. Όλες οι ομάδες διανύουν μια κακή περίοδο. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι μέσα στη Γαλλία ήταν ένα κακό παιχνίδι και ως αποτέλεσμα αλλά και ως εμφάνιση. Ίσως και εμείς μείναμε έκπληκτοι, όχι όμως προς τον αντίπαλό μας, αλλά προς εμάς, καθώς ίσως πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά από την αρχή της χρονιάς που κάνουμε ένα κακό παιχνίδι. Και αυτό ήρθε και έδεσε, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, με την ήττα μας στο King Cup. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα και να χάσουμε εννοώ, αλλά και να δείξουμε ένα τόσο κακό πρόσωπο μέσα στο παιχνίδι. Μετά από τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ, μπαίνοντας στην τέταρτη σεζόν στην ομάδα, βλέπουμε έναν, ίσως τον καλύτερο, Γιώργο Κατσικά, σε αυτό το διάστημα που βρίσκεσαι στον ΠΑΟΚ. Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική σου δουλειά που επιτέλους επιβραβεύεται ή έχει να κάνει και με κάτι διαφορετικό που έχει αλλάξει ο προπονητής στον τρόπο χρησιμοποίησή σου? Νομίζω ότι είναι πολλοί παράγοντες που οφείλονται στην απόδοσή μου. Τώρα δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι
από τη στιγμή που με χρησιμοποιεί ο προπονητής, θα πρέπει εγώ, και τονίζω ότι θα πρέπει, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό μέσα στο παιχνίδι, για να μπορέσει η ομάδα μου και έπειτα εγώ να απεφαληθούμε από το ό,τι καλό μπορεί να γίνει μέσα στο παιχνίδι. Γιώργο, μήπως το παιχνίδι με την King Cup, πέρα από μια κακή απόδοση δική σας, έδειξε και μια απειρία της ομάδας στο να αντιμετωπίσει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού από αυτό που παίζανε οι αντίπαλοι? Δηλαδή, είχατε συνηθίσει να παίζετε εσείς ψηλά να πρεσάρετε. Τώρα βρέθηκε μια άλλη ομάδα να σας το κάνει αυτό και δεν είχατε το αντίδοτο. Μήπως ήταν και θέμα απειρίας, δεν είχατε προσαρμοστεί σε ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού και είναι πράγματα που θα τα βάλετε στη συνέχεια στο παιχνίδι σας? Δεν νομίζω να είναι θέμα απειρίας. Το ότι μας πίεσε η Gig Up στο παιχνίδι αυτό είναι ένα, το πούμε, μια πρωτόγνωρη κατάσταση για μας. Δεν είχαμε ξανααντιμετωπίσει τις ομάδες τις οποίες παίξαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όπως είδατε, ήταν μια καλή ομάδα, άσχετα αν βρίσκεται στην τελευταία βαθμολογία του γαλλικού πρωταθλήματος. Όπως φάνηκε, είναι μια αθλητική ομάδα με πολύ γρήγορους παίκτες μέσω επιθετικά. Και ίσως αυτό να μας προβλημάτισε λίγο, καθώς δεν το είχαμε ξανααντιμετωπίσει. Αλλά ελπίζω να μας γίνει μάθημα αυτό το παιχνίδι και να συνεχίσουμε την πορεία μας με ανάλογο τρόπο. Στις φάσεις των ομίλων και στο κύπελλο και στην Ευρώπη, έχετε κάνει από μια γκέλα? Σκέφτεστε ότι είστε πιεσμένοι? Μάλλον ίσως να μην χωράει άλλη γκέλα. Ίσως να είναι έτσι, ειδικά θα τονίσω για το κύπελλο, καθώς είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους αυτή τη σεζόν. Ελπίζω όμως και στο κύπελλο και στο Europa League να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που έρχονται. Έγινε μεγάλη κουβέντα για την αναβολή της εξαγωνιστικής και το μάζο από τον Ολυμπιακό, το οποίο μετατέθηκε για 2 μήνες μετά. Πώς σας επηρεάζει μια τέτοια αναβολή και αν συζητήθηκε μέσα στην ομάδα, αν θα προτιμούσατε να παίξετε άμεσα εσείς οι παίκτες με τον Ολυμπιακό, πηγαίνοντας στο Καραϊσκάκη ως πρωτοπόροι? Αλήθεια, πραγματικά δεν προβληματίζομαι για αυτό το παιχνίδι. Έτσι θέλησαν οι αρμόδιοι να το κάνουν, έτσι έγινε. Από εκεί και πέρα, εμείς μέχρι αυτό το παιχνίδι, όπως είπατε, υπάρχουν 2 μήνες μπροστά μας. Έχουμε άλλα 10 παιχνίδια μέχρι να φτάσει αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά μέχρι να φτάσουμε στην 6η αγωνιστική που έχει μεταφερθεί. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι άμεσα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάμε κάθε αγωνιστική ξεχωριστά και στους 3 θεσμούς τους οποίους παίζουμε, για να φτάσουμε και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για εκείνο το παιχνίδι. Το ντέρμπι είναι ντέρμπι και όλοι ασχολούμαστε με το ντέρμπι, αλλά μήπως τελικά τα πιο κομβικά παιχνίδια είναι με Ατρόμητο, με Βέρεια, ομάδες που έχουν δείξει καλό πρόσωπο. Μπορεί να μην έχουν το όνομα, πάω και είναι το φαβόρι να τις αντιμετωπίσει και στην έδρα του, αλλά σίγουρα είναι δυνατές ομάδες και καλύτερες από αυτές που παίξατε. Νομίζω ότι κάθε ποδοσφαιριστής δεν πρέπει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί καθώς ξέρετε τα ονόματα δεν παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά οι ομάδες, το σύνολο των παιχτών και οι ομάδες. Οπότε, ναι, όντως ο Ατρόμητος και η Βέρεια είναι ίσως πολύ, πολύ καλά στη βαθμολογία, όχι ίσως, είναι δεύτερη-τρίτη νομίζω. Και εμείς θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα όσα παιχνίδια μας έχουμε στη συνέχεια, για να είμαστε όσο δυνατόν καλύτεροι, αλλά φυσικά και να κερδίσουμε. Από την προετοιμασία λέγατε ότι νιώθετε ότι θα είναι καλύτερη φετινή χρονιά από την περσινή για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αυτό εδώ πέρα που το στηρίζετε, κάτι βλέπατε προφανώς, το νιώθετε, συνεχίζετε να το πιστεύετε αυτό το πράγμα, ότι ο φετινός ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερο από το περσινό? Υπάρχει περισσότερη ομοιογένεια αυτή τη στιγμή στην ομάδα, είναι πιο συμπαγής. Γνωριζόμαστε οι παίκτες μεταξύ μας καλύτερα από ό,τι πέρσι. Ίσως να είναι έτσι, όπως τα λέτε, να έχουμε ένα πιο δυνατό, πιο ισχυρό σύνολο, μπορώ να το πω. Ελπίζω να το δείξει η πορεία και να είναι όντως έτσι όπως πιστεύουμε κι εμείς.